ζούμε μια έτσι τραγωδία, έτσι, έχουμε τους ανθρώπους τους οποίους λείπει, έτσι, το παιδί τους, ο σύντροφός τους, τα παιδιά, ο γονιός τους, έτσι. Ένα παιδί 18 χρονών που μόλις, έτσι, άνοιγε τα φτερά του, έτσι, σε μια κοινωνία σκληρή για αυτόν ως Έλληνας Ρωμά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, να σταθούμε στην αξία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν νομίζω ότι κάποιος εδώ μέσα, έτσι, αμφισβητεί μία ιεράρχηση, έτσι, αξιών. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από όλα. Ως τέτοια προστατεύεται, έτσι, από ένα πλέγμα συνταγματικών επιταγών. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η χώρα έχει καταδικαστεί ήδη σε δύο περιπτώσεις για την αστυνομική αυθαιρεσία και βία που κατά διαολεμένη συγκυρία και σύμπτωση πάλι στον Ασπρόπυργο είχαν να κάνουν το 2002 και το 2003. Σιδηρόπλος Κωστάρας, Παπακώστας, συγγνώμη, Σιδηρόπλος Παπακώστας, υπόθεση που εκδικάστηκε και τιμωρήθηκε η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλω να στείλω και ένα άλλο μήνυμα και να συγχαρώ τον πατέρα αυτόν που το πρωί της κηδείας του παιδιού του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα τόσο στις κοινότητες των Ελλήνων Ρωμά να σταματήσουν άμεσα τα έκτροπα και τις όποιες ταραχές έτσι δημιούργησαν. Δεν μας στένε σε τίποτα οι συμπολίτες. Τον συγχαίρω ειλικρινά, θέλει ψυχή αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν και η αγωνία της Πανελλαδικής Νομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, όπως αυτή εκφράστηκε από τον πρόεδρό της, τον Βασίλη τον Μπάτζο, η κοινωνική συνοχή και η ειρήνη. Δεν θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε αυτή την απόπειρα διχασμού της ελληνικής κοινωνίας. Ενότητα και ομοψυχία. Γι' αυτό θα παλέψουμε έως τέλους. Επίσης, δεν θα πρέπει να προδικάζουμε, έχουν βγει με πολύ προσεκτικό τρόπο δύο ανακοινώσεις από τους συνηγόρους. Έτσι, αναζητήστε εκεί, τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους. Δυστυχώς, η ελληνική αστυνομία αυτή τη φορά έσπευσε σε κατασκευάσματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις άγγιξαν και τα όρια της ρατσιστικής χυδαιότητας. Δεν υπήρχαν τραυματίες. Οδηγός δεν ήταν ο Νίκος Αμπάνης και όλα αυτά. Να ενημερώσω απλά, κύριε συνάδελφε, ότι την Τετάρτη, και εδώ αντικαθιστώ λίγο την συνήγορο, τη συνάδελφό μου υπεράσπιση στη Βούλα, την Δημητριάδη, την Τετάρτη έχει διαταχθεί διενέργεια τεστ DNA στον 14χρονο. Αναμένουμε όλοι το αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν καταφανώς θα καταρριφθεί και αυτό το κατασκεύασμα. Αν είναι δυνατόν η ελληνική κοινωνία ενωμένη, θα πρέπει να δει αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα σε παλεύει 5 χρόνια. Είναι ζητούμενο η αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης κοινότητας Ρωμά και ελληνικής αστυνομίας. Φεφ, αλίμονο. Λοιπόν, τελειώνω λέγοντας ότι η Ελλάδα σε έχει επισκεφθεί και τους 4 υπουργούς προστασίας του πολίτη. Τον κύριο Τόσια, την κυρία Γεροβασίλη και τον προηγούμενο, τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και με τον κύριο Θεοδωρικάκο σε άλλο πλαίσιο, όχι με αυτά τα καθήκοντα, έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων υλοποιήσιμων, όπως εκπαίδευση των αστυνομικών, με συνέργεια του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΜΠΑΣΕ. Ακριβώς επειδή η ΕΛΑΜΠΑΣΕ γνωρίζει το πεδίο. Εκπαίδευση λοιπόν. Δεύτερον, διοργάνωση πολιτιστικών και άλλου τύπου εκδηλώσεων ελληνικής αστυνομίας και εκπροσώπων των Ρωμά μέσα στους καταβλισμούς. Τρίτον, θέσπιση θετικών μέτρων. Εκκρεμή και γνωμοδότηση, έτσι, επιφανού συνταγματολόγου της χώρας για την αναγκαιότητα ένα ποσοστό παιδιών τσιγκάνων που τελειώνουν τα λύκεια να μπαίνουν ως ειδικοί φρουροί στην ελληνική αστυνομία. Το ζητούμενο αυτό παραμένει. Μεικτή εγκληματολογική επιτροπή αρχηγείου και ΛΑΜΠΑΣΕ για να δούμε επιτέλους ποια είναι αυτή η παραβατικότητα της επιβίωσης. Είναι δυνατόν το 21 φυλακές να είναι γεμάτες παιδιά που προέρχονται από το περιθώριο και τον αποκλεισμό? Πρέπει να τα δούμε κατάματα αυτά τα πράγματα, αλλά με ψυχραιμία.
με ψυχραιμία. Ευχαριστούμε τα κόμματα που επέδειξαν τόσο ενδιαφέρον, αλλά ο δημόσιος διάλογος ας τροφοδοτηθεί για να μην κλείσουν οι κάμερες μετά από 10 μέρες και έχουμε μία από τα ίδια, έτσι. Ας τροφοδοτηθεί με ουσία. Πρέπει σαν κοινωνία να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Σαν κοινωνία. Ενωμένη. Όχι άλλα ψευτοδιλήμματα και διχασμοί. Αρκετά με τον COVID, αρκετά με την οικονομική κρίση. Αυτά, ευχαριστώ.